Έδου, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας και στους ακροατές επίσης. Λοιπόν, αν μας επιτρέπετε, πριν πάμε στις δικές σας τις ενστάσεις για τις πρόνοιες του τοπικού σχεδίου για τον ΑΚΑΜΑ, θα θέλαμε ένα σχόλιο για κάποιες δηλώσεις που έκανε προηγουμένως στην εκπομπή μας ο κύριος Φωκά, ο γενοτάρχης της Καλαβασού, για τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Αρχής Ηλεκτρισμού που λειτουργεί στην περιοχή τους και συγκεκριμένα για το φουγάρο και την ένταση του καπνού που εκπέμπεται, ιδιαίτερα την περίοδο που γίνεται εξατμισμός του μπόιλερ, όπου εκεί βάσει της πρόνοιας της νομοθεσίας δεν μετρούνται οι ρήποι και ανησυχούν οι κάτοικοι, γιατί αν υπολογίσουμε τις ώρες εβδομαδιαία που γίνεται αυτή η διαδικασία η τεχνική, ξεπερνούν τις 20 λοιπόν οι ώρες και ανησυχούν ότι θα έπρεπε και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας να υπήρχε μέτρηση, να ξέραμε ακριβώς πού πηγαίνουμε και ποια είναι, αν θέλετε, η ρηπογόνος κατάσταση που εκπέμπεται. Ποια είναι η άποψή σας? Πολύ σωστή απορία του κ. Λευτέρη Φωκά και των κατοικών. Έχουμε διαπιστώσει και εμείς τους τελευταίους μήνες κάτι δεν πάει καθόλου καλά με τις εκπομπές των τριών μονάδων στο Βασιλικό. Έχουμε ζητήσει να μας δώσουν πολύ πρόσφατα καινούργιες αναλύσεις, πολύ τα τελευταία εβδομάδα. Έχουμε ζητήσει καινούργιες μετρήσεις και αναλύσεις, διότι αυτοί γίνονται από συνεργεία που έρχονται από το εξωτερικό, εκ μέρους τους. Και διερευνούμε το θέμα για να δούμε, φαίνεται ότι γίνεται μια διαδικασία αλλαγής των φίλτρων στη διεργασία της μείωσης των εκπομπών, η οποία δεν έχει καταλήξει σε σωστά αποτελέσματα. Και αντί αυτού, έχουμε αυξημένες εκπομπές των αερίων εκπομπών σε όλες τις μονάδες. Και το διερευνούμε. Νομίζω αυτό είναι παραδεκτό και από την ΑΕΚ. Και προσπαθούμε να δούμε και να μάθουμε τι είναι εκείνο που φταίει. Όμως, ξεκάθαρο ότι δεν λειτουργούν όπως έπρεπε να λειτουργούν οι εκπομπές. Καταγράφονται οι ρήποι εκείνη τη μία ώρα που, όπως μας είπε ο κύριος Φωκά, γίνεται ο εξατμισμός? Να σας πω, δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα. Η αρμοδιότητα των αερίων εκπομπών την πήραμε πολύ πρόσφατα από το τμήμα της εργασίας. Δεν μπορώ να σας πω αν είναι ναι ή αν είναι όχι, για να μην λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Μπορώ να το μάθω και να σας ενημερώσω αν θέλετε. Τι σας ανησύχησε εσάς και κάνετε αυτή την έρευνα τώρα? Τι είναι αυτό που σας ανησύχησε? Μας ανησυχεί η διάρκεια, η ένταση και η συνέχιση των εκπομπών που φαίνεται να είναι εκτός των ορίων. Μάλιστα. Καθαρά. Φαίνεται με γυμνό μάτι αυτή η κατάσταση. Βεβαιότατα φαίνεται. Μάλιστα. Και μπορώ να το βεβαιώσω και σαν επιστήμονας και σαν τεχνικός ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι αυτό που έπρεπε να βγαίνει, ούτε είναι αυτό που έβγαινε πέρσι. Ναι. Και είναι ιδιαίτερα ορατό τις βραδινές ώρες. Έτυχε και εγώ πρόσφατα να περάσω από εκεί. Απογευματινές και είναι, ναι. Δηλαδή, οπότε, εντάξει, να μην κινδυνολογούμε με το οπτικό. Πότε θα έχουμε αποτελέσματα μέτρησης, λοιπόν? Είμαστε σε επαφή με τους ηθήνοντες της ΑΕΚ για αυτές τις μετρήσεις. Μόλις τις έχουμε, να σας ενημερώσω. Μα, πρέπει να γίνει άμεσα αυτό και επίσης. Όταν λέμε γίνεται το τελευταίο διάστημα, τι εννοούμε χρονικά? Ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες? Τα παράπονα που έχουμε από τους κατοίκους και αυτά που οπτικά είδαμε και εμείς είναι τους τελευταίους δύο-τρεις μήνες τουλάχιστον. Μάλιστα. Γιατί η ΑΕΚ έβγαλε και ανακοίνωση και διαβεβαίωνε ότι ο άσπρος καπνός δεν είναι τίποτα, δεν είναι επικίνδυνος κτλ. Δεν είναι άσπρος καπνός. Είναι... Θα ξεκαθαρίσω εκτός που ανέχομαι αχρωματοψία. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Πάντως, σαν τμήμα περιβάλλοντος, δεν σας απασχόλησε ποτέ το ζήτημα της περιοχής εκεί που είναι τόσο βεβαρημένη, ώστε να κάνετε μια μελέτη για να δούμε και τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων? Ήδη μας είπαν ότι έγινε μια έτσι καταγραφή από το ΤΕΠΑΚ διαφόρων συμπτωμάτων που παρουσιάζουν στην υγεία τους οι κάτοικοι, για να είναι συγκρίσιμα στοιχεία με μια νεότερη μελέτη που θα γίνει μετέπειτα. Εσείς δεν πρέπει να σας το αναθέσει κάποιος με δική σας πρωτοβουλία να προχωρήσετε σε μια μελέτη για την περιοχή? Ναι. Για Σταυριάννα, έχουμε καθήλυνη αρμοδιότητα να κάνουμε περιβαλλοντικούς ελέγχους σε όλη την περιοχή. Και τα τελευταία δύο χρόνια, με 1,5 χρόνο περίπου,
Έχουμε εντείνει πάρα πολύ τους ελέγχους σε ψηλού κινδύνου εγκαταστάσεις. Ναι. Μετά από τα ατυχήματα που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια στο Ράλιν και στο Γέρι, mm-hmm. έχουμε δώσει τεράστια έμφαση με τους λίγους πόρους που έχουμε σε αυτήν την περιοχή και έχουμε δώσει επίσης και στις εγκαταστάσεις επευκαιρία και των αξιολογήσεων των περιβαλλοντικών μελετών για ασφαλτικά και στις περιοχές του Βασιλικού. Μην ξεχνούμε ότι μία μονάδα διαχείρισης αποβλήτων, scrap, είναι 50 μέτρα, ήταν πέρσι 50 μέτρα από τις εγκαταστάσεις πετρελοειδών ναι. στο Βασιλικό, τις καινούργιες. Ναι. Και δώσαμε τεράστια έμφαση να μετακινηθεί και μετακινήθηκε και πήγε στην περιοχή της Καλαβασού ναι. για να μειώσουμε τους κινδύνους. Είναι πολλά τα πράγματα που γίνονται ταυτόχρονα, όμως είχαμε και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πολλά πράγματα είναι καθυστερημένα από άλλες αρχές, είτε αδειοδότησης είτε όχι, και είναι όλα μπροστά μας. Είτε να συμβεί κάτι είτε όχι. Mm-hmm. Προσπαθούμε τα μέγιστα, έχουμε ρόλο όμως. Η μελέτη του ΔΕΠΑΤ αφορά την υγεία. Ναι. Αυτό δεν είναι στο ρόλο μας. Mm-hmm. Μπορούμε όμως και έχουμε συνεργασία να δώσουμε και εμείς τις συνεισφορές μας στους περιβαλλοντικούς ελέγχους, στις βιομηχανίες. Που είναι και ο ρόλος του κινήματος. Μάλιστα. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα εμείς αναμένουμε το σκηνικό και το τοπίο να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, ξεκινώντας από το κομμάτι που αφορά και τον σταθμό της αρχής ηλεκτρισμού και θα επανέλθουμε. Yeah. Πάμε τώρα στο θέμα του τοπικού σχεδίου για τον ΑΚΑΜΑ, όπου φαίνεται πως έχετε σοβαρές ενστάσεις όσον αφορά το προτινόμενο σχέδιο και επιφυλάξεις παράλληλα για σημαντικές πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του ΑΚΑΜΑ. Πώς, κατά την άποψη του τίματος σας, επηρεάζεται η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής? Αυτό που αξιολογήσαμε και έχουμε κυκλοφορήσει στα μέλη της Επιτροπής στην ειδική οικολογική έκθεση, περιλαμβάνει αξιολόγηση του τοπικού σχεδίου με την έννοια όλων των ζωνών που προτείνονται στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου του τοπικού σχεδίου. Η αξιολόγηση αυτή δεν εκφράζεται με έννοιες, έχει εκφραστεί πλέον με προϋποθέσεις και όρους. Mm. Δηλαδή, το τοπικό σχέδιο χρειάζεται να διαμορφωθεί και να διαφοροποιηθεί και μετά να γίνει η έκδοση του. Αυτό λέει η έκθεση μας. Αύριο θα επισημοποιηθεί με απόψεις των μελών της νομικά δημιουργημένης Επιτροπής για τις στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και εκεί θα τεθούν πιθανώς κάποια πρόσθετα συμπληρωματικά προϋποθέσεις ή όροι. Η ουσία όμως για την προστασία των οικοτόπων εκφράζεται μέσω αυτής. Δεν είδαμε μόνο το που κάπου η χλωρίδα και κάποιον είδος επηρεάζεται. Έχουμε δει και έχουμε υποχρέωση βάσει των οδηγιών και είναι εδώ που μας παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή mm-hmm. και είμαστε προσεκτικοί, διότι ήδη εκκρεμούν δύο υπόθεση για τον ΑΚΑΜΑ και η επιστολογραφία και η έκφραση των απόψεων της Επιτροπής λέει περιμένω και το τοπικό σχέδιο να δω. Τι mm-hmm. περιμένει να δει? Περιμένει να δει το συνολικό σχέδιο και αν αυτόν επηρεάζει την ακεραιότητα και τη συνοχή του δικτύου Natura σε όλη τη Χερσόνησο και των ειδών του δικτύου Natura που είναι εκτός της περιοχής Natura. Έχουμε ήδη και οικότοπους που δεν είναι ανήκουν στο δίκτυο Natura όπως είναι καθορισμένο. Είναι εκτός και εκτός της περιοχής. Όλα αυτά έχουμε την υποχρέωση να τα δούμε στο πλαίσιο που ανέφερα της ακεραιότητας και της συνοχής του δικτύου. Άρα δεν εκφράσαμε έγνοιες, αυτές τις εκφράσαμε πριν κάποιους μήνες. Mm. Τώρα έχουμε μπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους που μόνο υπό αυτές μπορεί να προχωρήσει το τοπικό σχέδιο. Ζητάτε ουσιαστικές αλλαγές στο σχέδιο μέσα από την έκθεσή σας, αν δεν κάνω λάθος κύριε Χατζηπαναγιώτου, και ουσιαστικές παρεμβάσεις όσον αφορά τις αναπτύξεις μεμονωμένων κατοικιών, ακόμα και περιοχές που εφάπτονται της περιοχής Natura, χώρους στάθμευσης που προβλέπονται στο σχέδιο κτλ. Κτλ. Πιστεύετε ότι αν διαφοροποιηθεί, δηλαδή εσείς ουσιαστικά ζητάτε ένα άλλο σχέδιο, αν σωστά το αντιλαμβάνομαι? Αρκετά, ναι, οι διαφοροποιήσεις είναι σημαντικές. Αυτό είναι παραδεκτό, ναι. Ναι. Και αυτή είναι η δουλειά και ο ρόλος του Τμήματος Περιβάλλοντος. Και καλά κάνετε. Να διασφαλίσει πρώτον ότι ο σκοπός του τοπικού σχεδίου
δεν είναι να γεννήσουμε συμπαγής αναπτύξης τη χέρσαν περιοχή της Χερσονήσου, αλλά να βοηθήσει τους οικισμούς κοινωνικά και οικονομικά. Άρα η προσέγγιση μας ήταν αφενός η προστασία και η συνοχή της Χερσονήσου, του Δικτύου και των ειδών που προστατεύονται και η ακεραιότητά τους, η προστασία επί του συνόλου, και αφετέρου για τούτον τον σκοπό έχουν διαμορφωθεί η προσέγγιση ότι θα είναι προς ανάπτυξη να είναι γύρω από τους πυρήνες και τα όρια ανάπτυξης των κοινοτήτων. Άρα όσον αφορά αυτά που γράφονται και λέγονται για νέες υποδομές, γι' αυτό είστε ξεκάθαρος? Ναι, υπάρχουν νέες υποδομές, αλλά εκείνες που εισηγηθήκαμε είναι άλλες να διαγραφούν και άλλες να μεταφερθούν πολύ πλησίον των ορίων ανάπτυξης. Όσον αφορά αυτά που προβλέπονται και εμπίπτουν εντός του δικτύου Natura, όπως αγροκτήματα κτλ. Έχουν αφαιρεθεί τα 8 αγροκτήματα που έμπιπταν στο δίκτυο, το διακηρυγμένο δίκτυο Natura, και απομένουν τα άλλα 20, τα οποία οι προϋποθέσεις, όπως τις έβαλε και το Πολιτικό Συμβούλιο, είναι να είναι όρημα, όπως το προτείνα, και η πρόσθετη υποχρέωση που βάλαμε είναι να είναι σε χώρους, δεν θυμάμαι αυτό αν υπήρχε από πριν, αλλά είναι ξεκάθαρο να είναι σε χώρους που δεν χρειάζονται νέες υποδομές. Δηλαδή, να μην χρειάζονται να ανοίξουμε δρόμους, να πάρουμε ηλεκτρικούς στήλους και ρεύμα, να πάρουμε δίχτυα με νερό. Δεν θα αλλάξει καθόλου ή δεν θα αναβαθμιστεί καθόλου το οδικό δίκτυο, γιατί γι' αυτό είναι ένα ζήτημα. Όχι. Προβλέπονται αναβαθμίσεις του δικτύου κτλ. Αλλά με τους τρόπους, όχι για να γίνουν οι νέες αναπτύξεις. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Προβλέπονται επίσης οδικά δίκτυα μέσα στα πλαίσια του ήδη διακηρυγμένου και υλοποιείται εθνικού δασικού πάρκου. Και εκεί περιλαμβάνονται επίσης αναψυκτήρια κτλ. Ουσιαστικά μετακινείται η οποιαδήποτε ανάπτυξη προς τις κοινότητες, πιο κοντά στις κοινότητες, και μένει καθαρή και ανέπαφη από ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, δικτύων κτλ., που θα θέσουν σε κίνδυνο την περιοχή. Είναι κάτι που εξέφραζα μια ανησυχία και υπερβελοντικές οργανώσεις, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η εκθεσή σας αποκαλεί έντονες αντιδράσεις από τις κοινότητες. Οι οποίες δεν ήταν ικανοποιημένες από το σχέδιο που τους έδινε αρκετή ανάπτυξη και ήθελαν κι άλλοι. Ναι. Ο ρόλος του Τμήματος Περιβάλλοντος ξεκινάται και τελειώνει ως ο θεματοφύλακας του κράτους για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών νομοθεσιών και την προστασία του ίδιου του κράτους από επιβολές και τιμωρίες λόγω μη συμμόρφωσης με ευρωπαϊκές οδηγίες. Και η ουσία που είναι η προστασία της ακεραιότητας του δικτύου σε όλη τη Χερσόνησο του ΑΚΑΜΑ. Αυτή είναι τα προβλήματα τα οποία είναι αναγνωρίσιμα και διαχρονικά ότι υπάρχουν, υπήρχαν και σε παλιές αποφάσεις του Υπουργικού, πολύ παλιότερες, είναι αναγνωρίσιμα και είναι εκεί προς αντιμετώπιση, αλλά όχι μόνο από το θέμα περιβάλλοντος. Είναι θέματα οι άλλες χώρες. Όταν αντιμετωπίσουν τέτοια θέματα, έχουν οικονομικά και πολεοδομικά εργαλεία τα οποία εφαρμόζουν προς αντιστάθμισμα. Τα οποία δεν είμαι ο ειδικός ούτε το τμήμα, αλλά υπάρχουν, είναι εκεί και νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο. Και είναι βέβαιο ότι θα εφαρμοστούν οι νομοθεσίες και δεν θα γίνει παράκαμψη ή οποιαδήποτε παρέκκληση από τις κυπριακές ή τις ευρωπαϊκές καλύτερα νομοθεσίες, έτσι. Να σας πω, εδώ που είμαστε και που εφτάσαμε, όχι που εφτάσαμε με την κακή εννοία, εδώ που είμαστε, είμαστε πλήρως υπό το φακό παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οτιδήποτε δεν πάει καλά, υπάρχει δυνατότητα όπου θα καταγγελθούμε και θα πάμε προς καταδίκες ή προς παγωποίηση οποιασδήποτε ενέργειας περαιτέρω στη διαδικασία. Μπορεί δηλαδή να παρακαμφθεί η έκθεσή σας και οι προϋποθέσεις που θέτετε? Μέσω πολιτικής απόφασης, μέσω απόφασης, ας πούμε, του Υπουργικού. Δια νομοθεσίας δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Δια νομοθεσίας που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, δεν μπορεί. Ναι. Μάλιστα. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και η δική σας διάποψη. Αλλά έχουμε πολλές παρανομίες γενικότερα στην Κύπρο.
Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Βλέπουμε, για παράδειγμα, φάρμες και τα λοιπά μέσα σε οικιστικές ζώνες. Κάτι που δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία, αλλά το βλέπουμε. Και άλλα πολλά. Μία αδειοδοτημένα υποστατικά σε βιομηχανικές ζώνες, που δεν σας αφορά εσάς άμεσα, αφορά άλλες υπηρεσίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Όλες οι αδειοδοτούσες αρχές, γιατί είχα και προηγούμενο ερώτημα, ναι. όταν με τούτες σας προϋποθέσεις, ποιος θα ελέγχει ότι υλοποιείται η πρόνοια του. Απλώς να ξεκαθαρίσω και σε όλους την κοινωνία και στους ακροατές μας ότι μετά την έγκριση, όλες οι δράσεις που δικαιούται κάποιος να υποβάλει αίτηση για να αναπτύξει πολεοδομική άδεια, υπόκεινται και πάλι στις περιβαλλοντικές μελέτες και στις οικολογικές μελέτες. Δηλαδή, αν θα γίνει μια εγκατάσταση αγροκτήματος, θα γίνει ιδέουσα αν εμπίπτει στα 500 μέτρα που λέμε στους όρους μας. Θα γίνει περιβαλλοντική μελέτη. Δεν αφήνονται αχαλήνοτα χωρίς καμιά άδεια να πάνε να χτιστούν αυτά που προνοά το τοπικό σχέδιο. Όχι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπόκεινται διαδικαστικά σε όλες τις νομοθεσίες που υπάρχουν στη συνέχεια. Το πρόβλημα είναι ότι εσείς είστε πολύ αυστηροί όταν δίνετε τις άδειες, αλλά υπάρχει μια κουλτούρα, αφού πάρουν την άδεια, να μην εφαρμόζονται οι νομοθεσίες. Εντάξει, και να παραβιάζουμε, δυστυχώς. Να μην θεωρήσουμε, κυρία Σταυλιάνα, ότι το τμήμα περιβάλλοντος είναι όλο το κράτος. Δεν είναι όλο το κράτος. Δεν είναι όλο το κράτος. Συμφωνούμε. Απόλυτα. Απόλυτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, πολύ δυναμική παρέμβαση πρέπει να πούμε του Τμήματος Περιβάλλοντος στα θέματα του ΑΚΑΜΑ. Θα δούμε, θα έχει συνέχεια η ιστορία. Πάμε να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηστάσου. Θα συζητήσουμε για αυτή την κρίση, την ενεργειακή που διανύουμε. Κύριε Χατζηστάσου, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηστάσου. Λοιπόν, είναι πολλές οι εξελίξεις παράλληλες. Δηλαδή, έχουμε από τη μία τη συμφωνία της Κομισιόν με το Αζερβαϊτζάν, ένα κράτος, τι να πω, δικτατορικό, το οποίο σφίξαμε τα χέρια για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε φυσικό αέριο. Έχουμε την προειδοποίηση του Πούτιν που λέει θα υπάρξουν περικοπές στο φυσικό αέριο, δεν μου αφήσετε την τουρπίνα ελεύθερη από τον Καναδά να έρθει ναι, για να λειτουργήσει. Έχουμε το σχέδιο της Κομισιόν για μείωση της χρήσης ενέργειας κατά 15%. Φυσικό τρέχουν αέριο. Πολλά και διάφορα. Ναι, είδαμε μια σειρά επισκέψεων Ευρωπαίων αξιωματούχων από τον Εμμανουέλ Μακρόν, ας πούμε, είχε συνάντηση, ας πούμε, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με την ηγεσία. Έχουμε την Κοντερλάιν επίσκεψη στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο. Βλέπουμε τον Μάριον Τράγκη, ας πούμε, να επισκέπτεται αφρικανικές χώρες, ας πούμε, και προσπαθούν να κλείσουν στις φωνίες για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τις ποσότητες τους. Ενώ παράλληλα ακούγονται ισχυρές φωνές σε ευρωπαϊκό έδαφος. Θα υπάρξει αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών σε περίπτωση που δεν επαναρχίσει η ροή φυσικού αερίου. Όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να αναφέρουμε ότι μετά